Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην εκδήλωση για την ενεργοποίηση του νέου υπερταμείου συνεπενδύσεων βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ταμείο στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, ο διευθυντής του Insider.gr. Δημήτρη, πώς θα λειτουργήσει τελικά αυτό το ταμείο? Καλησπέρα. Είναι μια σημαντική προσπάθεια ακριβώς γιατί το νέο αυτό ταμείο προσπαθεί να καλύψει το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ως προς τις χρηματοδοτήσεις. Η λογική είναι ότι μια νεοφύης, μια μικρομεσαία καινοτόμα επιχείρηση έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να λύσει χρήματα από τις τράπεζες με τη μορφή του δανεισμού. Αντίστοιχα, οι τράπεζες είναι πάρα πολύ διστακτικές στο να χρηματοδοτήσουν επιχείρηση αν δεν έχουν ένα συγκεκριμένο business plan, αν δεν έχουν πολλά χρόνια λειτουργίας και αν δεν έχουν εχέγγυο τα χρήματα αυτά θα αποπληρωθούν. Έτσι λοιπόν αυτό το νέο υπερταμείο έρχεται να καλύψει αυτή ακριβώς την ανάγκη. Και πώς το κάνει? Η διαφορά του υπερταμείου αυτού σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές χρηματοδότησης είναι ότι δεν πρόκειται για δανεισμό, αλλά για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Δηλαδή, έρχεται μια επιχείρηση σε συνεργασία βέβαια πάντα με τις τράπεζες που τρέχουν την διαδικασία και καταθέτει ένα επιχειρηματικό πλάνο. Ωραία. Αφορά μικρομεσαίες πάντα και καινοτόμες επιχειρήσεις κατά κανόνα. Το υπερταμείο λοιπόν, αφού κρίνει ότι το επιχειρηματικό πλάνο αυτό έχει ενδιαφέρον και είναι βιώσιμο, δεν δίνει δάνειο στην επιχείρηση, αλλά λέει ότι θέλω να πάρω ένα ποσοστό 20, 25, 30, 50% της επιχείρησης και ανταυτού δίνω χρήματα. Άρα, στην περίπτωση που η επιχείρηση πάει καλά, το ταμείο έχει πάρα πολλά να κερδίσει. Στην περίπτωση όμως που τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, ο επιχειρηματίας δεν έχει πρόβλημα, διότι δεν τον κυνηγάει η τράπεζα για να αποπληρώσει ένα δάνειο, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποια στιγμή στο τελευταίο αυτό σενάριο θα κλείσει η επιχείρηση, θα χαθούν τα χρήματα που έχει επενδύσει και ο επιχειρηματίας και που έχει επενδύσει και το υπερταμείο, αλλά δεν θα υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, καμία άλλη υποχρέωση έναντι της τράπεζας. Έχει γραφειοκρατία, είναι πιο ευέλικτο? Προφανώς έχει γραφειοκρατία. Mm. Δεν είναι στη λογική του όπως πηγαίναμε κάποτε στην τράπεζα, υπογράφαμε και παίρναμε ένα καταναλωτικό δάνειο των 5-10.000 ευρώ. Προφανώς έχει μια διαδικασία ότι στα επιχειρηματικά σχέδια που θα κατατεθούν, αυτά πρέπει να αξιολογηθούν από ειδικές επιτροπές, από την ίδια την τράπεζα αλλά και από τους συμβούλους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παίρνει πολύ χρόνο πάλι αυτό. Όχι, το ζητούμενο είναι ακριβώς να υπάρχει μια ταχύτητα και μια ευελιξία. Τέτοια επιχειρηματικά μοντέλα έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό και ακριβώς αυτή την τεχνογνωσία παίρνει το νέο υπερταμείο, καθώς χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικά θα έχει πρίκα 260 εκατομμύρια ευρώ και ο αντίκτυπος αυτής της πρίκας αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην οικονομία.